Ο φίλος μου ο Κατσίμπαλης, για τον οποίο έγραψα το βιβλίο «Ο Κολοσσός του Μαρουσιού», σαν σύμβολο της ευγνωμοσύνης προς αυτόν και τους συμπατριώτες του, ελπίζω να με συγχωρέσει που μεγαλοποίησα τις αναλογίες του αυτές ενός κολοσσού. Αυτοί που ξέρουν το Μαρούσι θα ξέρουν πως δεν υπάρχει τίποτα το μεγαλόπρεπο εκεί. Ούτε καν υπάρχει τίποτα το μεγαλόπρεπο γύρω από τον Κατσίμπαλη. Ούτε και σε τελευταία ανάλυση υπάρχει τίποτα το μεγαλόπρεπο σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Υπάρχει όμως κάτι το κολοσιαίο σε κάθε άνθρωπο όταν αυτός γίνεται αληθινά και ολοκληρωτικά ανθρώπινος. Και πιο ανθρώπινο πλάσμα από τον Κατσίμπαλη δεν έχω συναντήσει. Περπατώντας μαζί του στους δρόμους του Μαρουσιού, είχα την εντύπωση πως περπατούσα πάνω στη γη με εντελώς καινούριο τρόπο. Η γη είχε γίνει πιο δική μου, πιο ζωντανή, έταζε περισσότερα από άλλοτε. Κουβεντιάζαμε συχνά για τα περασμένα, είναι αλήθεια. Όχι σαν να ήταν πεθαμένα και αποξεχασμένα, μα μάλλον σαν κάτι που φόλιαζε μέσα μας. Κάτι που γονιμοποίησε το παρόν και έκανε το μέλλον ελπιδοφόρο. Κουβέντιαζε για τα μικρά και τα μεγάλα πράγματα με τον ίδιο ενθουσιασμό. Ποτέ δεν του έλειπε καιρός να ασχοληθεί με τα πράγματα που τον συγκινούσαν. Γι' αυτόν ο χρόνος δεν είχε τέλος. Δείγμα κι αυτό της μεγάλης του ψυχής. Πώς μπορώ να ξεχάσω την τελευταία εντύπωση που μου έκανε σαν αποχαιρετιστήκαμε στη στάση του λεωφορείου μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πλούσιοι, τόσο γεμάτοι, που σου δίνονται τόσο ολοκληρωτικά κάθε φορά που τους χαιρετάς, που νιώθεις πως δεν έχει σημασία αν ο χωρισμός είναι για μια ή για δύο μέρες ή για πάντα. Έρχονται κοντά σου γεμάτοι και σε γεμίζουν και σένα ως επάνω. Δεν σου ζητούν τίποτε άλλο από το να συμμετάσχεις στην υπεραφθονία της χαράς τους, της ζωής τους. Ποτέ δεν ρωτούν από ποιο μέρος του φράχτη βρίσκεσαι, γιατί ο κόσμος που κατοικούν δεν έχει φράχτες. Με το να παίζουν καθημερινά με τον κίνδυνο, γίνονται άτρωτοι. Και όσο δείχνουν την αδυναμία τους, τόσο πιο ηρωικοί γίνονται. Σίγουρα σε εκείνες τις ατελείωτες και φαινομενικά παραμυθένιες ιστορίες που συνήθιζε να διηγείται ο Κατσίμπαλης θα πρέπει να υπήρχε αρκετή φαντασία και παραμόρφωση. Ωστόσο, ακόμη κι αν η αλήθεια θυσιαζόταν πότε-πότε, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος πίσω από την ιστορία πετύχαινε να αποκαλύψει πιο πιστά και πιο ολοκληρωτικά την ανθρώπινη εικόνα του. Σαν γύρισα να φύγω, αφήνοντάς τον εκεί μέσα στο λεωφορείο, με τα ζωηρά ολοστρόγγυλα μάτια του να γυρεύουν κιόλας κάτι καινούριο να χαρούν, ο Σεφεριάδης που με συνόδευε παρατήρησε συγκινημένος. «Είναι μεγάλος άνθρωπος», μη λέω. «Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι κάτι εξαιρετικό, ανθρώπινο φαινόμενο», θα έλεγα.
Το είπε σαν να ήταν ο Σεφεριάδης αυτός που έφευγε και όχι εγώ. Ήξερε τον Κατσίμπαλη τόσο καλά όσο καλά μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος έναν άλλο. Φαντάζομαι πως πολλές φορές θα έχανε την υπομονή του μαζί του, πως καμιά φορά θα θύμωνε πολύ, θα γινόταν έξω φρενών, μα ακόμη κι αν κάποια μέρα γίνονταν οι χειρότεροι εχθροί, δεν μπορώ να φανταστώ πως θα μπορούσε ακόμη και τότε να πει κάτι που θα μείωνε το παράστημα ή την έγκλη του φίλου του. Πόσο όμορφο ήταν να τον ακούς να λέει, ξέροντας πως μόλις είχε αφήσει τον Κατσίμπαλη, σου είπε εκείνη την ιστορία για τα νομίσματα που βρήκε ή για κάτι τέτοιο. Το ρωτούσε με τον ενθουσιασμό του φίλου της μουσικής που, μαθαίνοντας ότι ο φίλος του μόλις αγόρασε γραμμόφωνο, ανυπομονεί να τον συμβουλέψει τι δίσκους να πάρει. Συχνά όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί και ο Κατσίμπαλης είχε αρχίσει κάποια μεγάλη ιστορία, έπιανα το Σεφέρι να χαμογελά με εκείνο το χαμόγελο που πληροφορεί τους άλλους ότι θα ακούσουν κάτι που εκείνος το έχει ήδη δοκιμάσει και το έχει βρει καλό. Ή μετά, παίρνοντάς με από τον μπράτσο παράμερα, έλεγε: «Κρίμα που δεν σου είπε ολόκληρη την ιστορία. Απόψε είπε ένα κομμάτι υπέροχο που το λέει καμιά φορά όταν έχει τα κέφια του. Κρίμα που το έχασες». Είχε και κάτι άλλο ενδιαφέρον αυτό το σπουδαίο χάρισμά του, που μπορεί κανείς να το συγκρίνει με το ταλέντο του καλλιτέχνη. Στη διάρκεια της παραμονής μου στην Ελλάδα, η ζωή του Κατσίμπαλη ήταν ήσυχη και χωρίς περιπέτειες. Μα και το πιο απλό επεισόδιο που τύχαινε στη ζωή του Κατσίμπαλη γινόταν στα χέρια του κάτι το σπουδαίο. Ίσως να μην ήταν τίποτα παραπάνω από το ότι είχε μαζέψει ένα λουλούδι στην άκρη του δρόμου, πηγαίνοντας σπίτι του. Μα σαν άρχιζε την ιστορία του, αυτό το λουλούδι, όσο ταπεινό κι αν ήταν, γινόταν το πιο εξαίσιο λουλούδι που μάζεψε άνθρωπος ποτέ. Αυτό το λουλούδι θα το θυμόμουν πάντα σαν το λουλούδι που είχε μαζέψει ο Κατσίμπαλης. Θα γινόταν μοναδικό, όχι γιατί ήταν κάτι εξαιρετικό, μα γιατί ο Κατσίμπαλης το έκανε αθάνατο μόνο που το παρατήρησε. Γιατί έβαλε σε αυτό το λουλούδι κάθε τι που ένιωθε για τα λουλούδια, που είναι σαν να λέμε σύμπαν. Στην τύχη διάλεξα αυτή την εικόνα, πόσο ταιριαστή και αντιπροσωπευτική είναι όμως. Όταν φέρνω στο νου μου την εικόνα του Κατσίμπαλη που σκύβει και μαζεύει ένα λουλούδι από το γυμνό χώμα της Αττικής, ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος, ο περασμένος και ο τωρινός και ο μελλοντικός, ορθώνεται εμπρός μου. Βλέπω και πάλι τα υψώματα από αφράτο χώμα που κρύβουν τα σώματα δοξασμένων νεκρών. Βλέπω το βιολετή φως που μέσα του αστράφτουν τα απότομα βράχια, τα άγρια χαμόδεντρα και τα ξερά ποτάμια. Βλέπω τα μικροσκοπικά νησάκια να πλέουν στη θάλασσα, στεφανωμένα με άσπρους αφρούς. Βλέπω τους αετούς να ζυγιάζονται πάνω από τις απότομες κορυφές πανύψηλων βουνών, και που οι σκιές τους κάνουν κοιλίδες σκοτεινιάς πάνω στο πολύχρωμο χαλί της γης.
βλέπω τις σιλουέτες των μοναχικών βοσκών να περπατούν με τα κοπάδια τους στα τυλιγμένα στη χρυσόσκονη πάνω στις γυμνές ράχες των λόφων, όπως τις παλιές μέρες των θρύλων. Βλέπω τις γυναίκες να είναι μαζεμένες γύρω στο πηγάδι, ανάμεσα στις ελιές, τα φουστάνια τους, τους τρόπους τους, την κουβέντα τους που δεν αλλάζουν και κρατούν ίδια από τους βιβλικούς χρόνους. Βλέπω την πατριαρχική εμφάνιση του παπά, τέλειο συντέριασμα του αρσενικού και του θηλυκού, με ήμερο, τόμπρο, όλο αξιοπρέπεια παρουσιαστικό. Βλέπω το γεωματρικό σχέδιο της φύσης μεγαλωμένο από την ίδια τη φύση σε μια σιωπή που σε ξεκουφαίνει. Η ελληνική γη ανοίγει εμπρός σου σαν βιβλίο της αποκάλυψης. Δεν το ήξερα πως η γη κλείνει τόσα πολλά μέσα της. Περπατούσα με δεμένα μάτια, με διστακτικά, ασταθή βήματα. Ήμουν περήφανος και αλαζονικός, ευχαριστημένος που ζούσα τη λαθεμένη, περιορισμένη ζωή του ανθρώπου της πόλης. Το φως της Ελλάδας άνοιξε τα μάτια μου, διαπέρασε τους πόρους μου, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το είναι μου. Γύρισα πίσω στον κόσμο έχοντας βρει το αληθινό κέντρο και το αληθινό νόημα της κοσμικής περιστροφής. Κανένας πόλεμος ανάμεσα στα έθνη δεν είναι σε θέση να διαταράξει αυτή την ισορροπία και η ίδια η Ελλάδα ίσως να εμπλακεί σε αυτόν, όπως και εμείς οι ίδιοι θα εμπλακούμε, μα αρνούμε κατηγορηματικά να γίνω άλλο τίποτα από πολίτης του κόσμου, όπως σιωπηλά διακήρυξα καθώς στεκόμουν στον τάφο του Αγαμέμνονα. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, η ζωή μου αφιερώθηκε στην αποκατάσταση της θεϊκότητας του ανθρώπου. Ειρήνη σε όλους, εύχομαι, και μια ζωή πλουσιότερη. Χένρι Μίλλερ.